Πάμε όμως τώρα και σε μια υπόθεση που έγινε χθες το πρωί και έχει συγκλονίσει και αυτή η υπόθεση. Χάθηκε ένας άνθρωπος μπροστά στα μάτια της γυναίκας του. Υπάρχει μια σύλληψη για το φωνικό λου στην Εύβοια. Ενημερώθηκε η αστυνομία από αυτόπτης μάρτυρες που έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους έναν άνθρωπο να δολοφονείται. Η γυναίκα του, κυρία Δημοβλίδου, σας κάλεσε που το έβλεπε από τον μπαλκόνι η γυναίκα τη δράστηδα να μαχαιρώνει τον άντρα της πισόπλατα. Δεν ήταν μόνο, κυρία Ρέβη, η σύζυγος που κάλεσε την ελληνική αστυνομία, αλλά και κάποιοι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αντιλήφθηκαν το γεγονός. Έφτασε στο σημείο η αστυνομία, βρήκε τόσο τη σύζυγο του θύματος, όσο και την φερόμενη ως δράστη, καθώς δεν θέλησε να απολογηθεί και να εξηγήσει στην αστυνομία τι έχει γίνει. Έχουν καταθέσει βέβαια αυτό από τις μάρτυρες. Μάλιστα πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα για να εξηγήσει τι τελικά συνέβη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν θανάσιμα τραυματισμένος με μαχαίρι. Μάλιστα πρόκειται να γίνει και ιατροδικαστική εξέταση αύριο για να δούμε τελικά μετά από πόσα τραύματα κατέληξε. Εδώ πέρα βγαίνει και ο δικηγόρος και λέει ότι τον είχε επισκεφθεί ή μήπως κάνουν ασφαλιστικά μέτρα, ότι το θύμα με τον σύζυγο της, φερόμενης ως δράστηδα, ήταν φίλη, ότι η οικογένεια τα ξέρε. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Και ότι η συλληφθήσα είναι σε μια κατάσταση σοκ παγωμένη και δεν μιλάει και καθόλου σε αστυνομικούς τίποτα. Ότι είναι λες και... Κοίταξε, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Καθημερινά εγκλήματα ή οι συμπεριφορές που μπορούν να γεννήσουν εγκλήματα υπάρχουν όχι μόνο στις τρανσπορτ, και μεταξύ μικρών κοινωνίων και μεταξύ οικογενειών και μεταξύ παρεών. Απλά όλοι τα υποτιμούν. Όλοι λένε δεν βαριέσαι. Άστον, είναι φίλος, τι θα πει η γειτονιά, τι θα πει ο γείτονας. Σε ενδιαφέρει τι θα πει τώρα ο γείτονας ή τι θα πει κάτω από το κηδείο χαρτό σου. Αυτό λέμε τώρα. Και αρνείται και τις κατηγορίες, κυρία Δημογλίδου, δεν έχει ομολογήσει, νομίζω, η συλληφθήσα. Όχι, όχι. Δεν θέλησε να εξηγήσει, τουλάχιστον μέχρι χθες αργά το απόγευμα, δεν θέλησε να εξηγήσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη και δεν γνωρίζουμε και το κίνητρο αυτής της επίθεσης. Δεν την ενδιαφέρει, κυρία Δημογλίδου, δεν βιάζεται γιατί ξέρει ποια θα είναι η πορεία της συνέχεια. Μόνο για τα παιδιά της ρωτάει, γιατί έχει παιδιά. Και αυτό για να εξηλειωθεί ηθικά.